ανησυχία και προβληματισμό προκαλούν τα σοβαρά και θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα, τα οποία παρουσιάζουν αύξηση. Η κατάσταση σήμανε συναγερμό με το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας να συνέρχεται το Σεπτέμβριο, με σκοπό να αναζητηθούν επιπρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση της. Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας θα συνεδριάσει στις 11 Σεπτεμβρίου, όπου θα γίνει επισκόπηση της κατάστασης και θα τεθούν επιτάπητος οι λεπτομέρειες μέσα από τις εξετάσεις της τροχιάς των τελευταίων πολύ σοβαρών αλλά και θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων. Στη συνάντηση θα συμμετέχουν τόσο Υπουργός Μεταφορών όσο και Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, αλλά και μέλη της Τροχιάς Αρχηγίου της Αστυνομίας. Μιλώντας στο alphanews.live, ο Υπουργός Μεταφορών ανέφερε ότι πρόκειται να ζητήσει εισηγήσεις από εμπειρογνώμονες των δημοσίων έργων. Σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας, από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα μετράμε 29 νεκρούς σε 24 τροχές οδικές συγκρούσεις. Τα στοιχεία παρουσιάζουν αύξηση, καθώς την ίδια αντίστοιχη περσινή περίοδο είχαν σημειωθεί 16 οδικές συγκρούσεις, κατά τις οποίες 17 συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους, ενώ το 2022 σε 26 τροχές οδικές συγκρούσεις έχασαν τη ζωή τους 28 συνάνθρωποι μας.